Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, συνεχίζει την εκστρατεία ενημέρωση των μελών λογιστών φοροτεχνικών και επιχειρήσεων για τις ευκαιρίες και τις προοπτικές που αναδύονται από την ορθή αξιοποίηση των πόρων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Οι επόμενες εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στη Θράκη είναι οι εξής. Σήμερα στην Κομωτινή, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης, όπου ο μιλητής είναι ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Κυλακάκης και ο πρόεδρος του ΟΕΕ Κωνσταντίνος Κόλλιας. Χαιρετισμό απίφθινε και ο πρόεδρος του πρώτου περιφερειακού τμήματος ΟΕΕ, Πασχάλης Δραγανίδης. Την Τετάρτη αναμένεται στην Αλεξανδρούπολη, στο ξενοδοχείο Greek Hotel Astir Egnatia, παρόμοια εκδήλωση. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα έχουμε τη χαρά να συνεδριάζει η κεντρική διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου στην Κομωτινή επί ευκαιρία και της εκδήλωσης που διοργανώνει το απόγευμα σε συνεργασία με το Ταμείο Ανάκαμψης και τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Σκυλακάκη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κεντρική διοίκηση και τον πρόεδρο για αυτήν την συνεδρία της κεντρικής διοίκησης στη Θράκη. Και είναι ιδιαίτερα τιμητική για μένα, γιατί όταν ένα όργανο που εκπροσωπεί πάνω από 120.000 οικονομολόγους συνεδριάζει στην περιοχή σου, νομίζω είναι ένα γεγονός. Για μένα ολοκληρώνεται εδώ ένας κύκλος παρουσίας στα επιμελητηριακά δρόμενα, σχεδόν 30 χρόνια στην τοπική διοίκηση εδώ, εκ των οποίων τα 15 τελευταία ως πρόεδρος του περιφερειακού τμήματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου, με πολύ καλή συνεργασία με τους συναδέλφους όλους εδώ, και με αυτούς που συνεργαστήκαμε, με αυτούς που συγκρουστήκαμε, αλλά πάντα για το καλό τόσο των συναδέλφων, αλλά και της τοπικής κοινωνίας της Θράκης. Και θεωρώ ότι το επιμελητήριο σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα βοήθησε την τοπική κοινωνία με τις παρεμβάσεις του, έτσι ώστε να αναδειχτούν ζητήματα και με τις παρεμβάσεις του να διορθωθούν ατέλειες, οι οποίες δημιουργούσαν προβλήματα στους ανθρώπους της περιοχής μας. Θα θέλαμε να μας πείτε ποια θέματα θα θέσετε με την ευκαιρία που θα είναι εδώ και ο Υφυπουργός Οικονομικών. Νομίζω ότι θα τα πω οτιδήποτε είναι αύριο στην Αλεξανδρούπολη, γιατί θα γίνει και στην Αλεξανδρούπολη, οπότε είναι εκεί. Και τα θέματα που θα θέσουν είναι το κατά πόσο δηλαδή αυτά που λέει ο Υπουργός μπορούν να φτάσουν στο σύνολο των επιχειρήσεων ή θα είναι σε μια μικρή μειοψηφία των επιχειρήσεων, οι οποίες πληρούν τα τραπεζικά κριτήρια και μπορούν να αντλήσουν αυτούς τους προνομιακούς δανειακούς πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης. Στόχος σας είναι να πιέσετε λίγο ως προς αυτήν την κατεύθυνση, ώστε λίγο οι όροι να γίνουν πιο ευνοϊκοί, να μπορούν να... Νομίζω ότι είναι ζήτημα πολιτικής επιλογής της κυβέρνησης, γιατί υπάρχει το σχέδιο Πισαρίδης, το οποίο βασίστηκε και σχεδιάστηκε το Ταμείο Ανάκαμψης επάνω. Από εκεί και πέρα είναι πολιτική επιλογή της κυβέρνησης. Εμείς έχουμε άλλη τελείως διαφορετική άποψη ως προοδευτικοί οικονομολόγοι, ότι θα έπρεπε με διαφορετικό τρόπο να σχεδιαστεί αυτά τα 31 δισεκατομμύρια τόσο το δανειακό σκέλος των επιδοτήσεων όσο και των επιχορηγήσεων, και να πάνε και να φτιάξουν ένα άλλο μοντέλο ανάπτυξης στη χώρα, μια νέα παραγωγική ανασυγκρότηση. Εσείς ναι, μεν εγκαταλείπετε τα επιμελητηριακά καθήκοντα, αλλά οι πληροφορίες μας λένε ότι θα ασχοληθείτε στο πολιτικό στίβο, ώστε από έναν άλλο τρόπο θα προσπαθείτε πάλι να βοηθήσετε την τοπική κοινωνία. Καταρχήν, το 2019 ήμουν υποψήφιος με τον Συνασπισμό Ριζοσπαστικής Αριστεράς Πρωτευτική Συμμαχία. Έδωσα τη μάχη τότε και νομίζω υπάρχει κατατεθειμένη διαθεσιμότητά μου. Το αν θα είμαι ή όχι, να πούμε κτλ. Είναι απόφαση των συλλογικών οργάνων στον πολιτικό φορέα στον οποίο ανήκω. Από εκεί και πέρα, περιμένουμε να πάμε στην επόμενη μέρα, γιατί πάλι ενεργοί πολίτες θα είμαστε, είτε κριθούμε, είτε επιλεγούμε, είτε όχι, για τα ζητήματα της Θράκης, τα οποία είναι τόσο οξυμένα, τα οποία βιώνουμε, και το αποτέλεσμα όλων αυτών των ελληματικών αναπτυξιακών πολιτικών φάνηκε στην τελευταία απογραφή σε όλη τη Θράκη. Η εκδήλωση αυτή έχει ως κεντρικό θέμα το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Το πρόγραμμα αυτό έχει σκοπό να βάλει την χώρα μας ξανά σε μια τροχιά ανάπτυξης, και αυτό γιατί περιλαμβάνει επιδοτήσεις αλλά και δανειοδοτήσεις σε μικρές, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε επιχειρήσεις του αγροτροφικού τομέα. Καταλαβαίνετε ότι είναι πράγματα και τομείς που περιλαμβάνονται στην τοπική οικονομία, στην οικονομία της περιφέρειάς μας,
Οπότε η ενημέρωση από το Οικονομικό Επιμελητήριο των παρευρισκομένων αλλά και των μερών που θα λάβουν μέρος σε αυτό το πρόγραμμα καταλαβαίνετε ότι είναι ζωτική σημασία για την οικονομία του τόπου και θα πρέπει να γίνει αντιληπτό το πλαίσιο που καλύπτει το Ταμείο Ανάκαμψης καθώς είναι για το καλό του τόπου, για την τοπική οικονομία και την τοπική κοινωνία. Κατά τη γνώμη μου, οι Έλληνες άλλαξαν. Δεν είμαστε οι ίδιοι που ήμασταν το 2010. Αυτή η αλλαγή, την βλέπουμε αυτή την αλλαγή, στον τρόπο που αντιδρά η οικονομία και η κοινωνία στις ευκαιρίες που τώρα διανύουν. Ενώ στην περασμένη φάση, τη δεκαετία του 2000, είχαμε τις ευκαιρίες και τις κλωτσάγαμε, τώρα έχουμε τις ευκαιρίες και τις αρπάζουμε. Πάρτε τη γεωπολιτική διάσταση της περιοχής. Αρπάζουμε την ευκαιρία του πολέμου της Ουκρανίας για να αναβαθμίσουμε, να φτιάξουμε, να μετατρέψουμε αυτή την περιφέρεια που ήταν πέρασμα στους αιώνες, πέρασμα πάντα, να τη μετατρέψουμε από πέρασμα σταυροδρόμι. Και κυριολεκτικά σκεφτείτε το σταυροδρόμι, έρχονται αέριο, προϊόντα, ακόμη και στρατεύματα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, και ανεβαίνουν προς βορράν και ταυτόχρονα δουλεύει και ο άξονας Ανατολής Δύση. Οι ευκαιρίες που μας ανοίγει το Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι τεράστια η ευκαιρία αυτή. Και σε αντίθεση με το ΕΣΠΑ, των περασμένων δεκαετιών, όχι το τωρινό, αυτή τη φορά έχουμε κάνει ένα σχέδιο, πραγματικό σχέδιο ανάπτυξης. Που τι κάνει, κάνει κάτι πολύ απλό. Είχαμε τρία μεγάλα μειονεκτήματα ως οικονομία. Εσωστρέφεια και καταναλωτισμός, έλλειψη παραγωγικότητας και πολύ μεγάλο κομμάτι γκρίζας οικονομίας. Το οποίο στο τέλος της ημέρας δεν επέτρεπε να γίνουμε πραγματικά παραγωγικοί. Αυτό αντιστρέφεται πλήρως. Φέτος ξεπεράσαμε τη Γαλλία σε σύνολο, σε ποσοστό του ΑΕΠ, σε εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Απίστευτο αν το βλέπαμε πριν από 15 χρόνια. Και ταυτόχρονα, τη βοήθεια και της πανδημίας, ούτε κακό να μιλήσει καλού, έλεγαν οι αρχαίοι, έχουμε ηλεκτρονικές συναλλαγές 60-70% πάνω σε σχέση με το 19, που σημαίνει ότι έχει αρχίσει και μαζεύεται και η γκρίζα οικονομία προς όφελος όλων. Του χρόνου θα πάρουμε επενδυτική βαθμίδα, θα επανέλθουμε στην πλήρη κανονικότητα στις αγορές και στη συνέχεια όταν θα περάσει η ύφεση είμαι απόλυτα βέβαιος ότι η οικονομία θα πάει πάρα πολύ καλά και αυτή ειδικά η περιφέρεια στο σύνολό της θα γνωρίσει μια πορεία που δεν την είχε σκεφτεί πριν από 5, πριν από 10, πριν από 15 χρόνια. Θα γνωρίσει μια πορεία σταθερής ανόδου και σε ορισμένες περιοχές εκρηκτικής ανόδου. Αυτή είναι η πεποίθησή μου. Σπανίως λέω πράγματα που δεν τα πιστεύω, σχεδόν ποτέ, και πραγματικά πιστεύω ότι το μέλλον εδώ μπορεί να είναι εξαιρετικά ελπιδοφόρο. Ακούσαμε πολύ προσεκτικά τον Υπουργό Οικονομικών να σκιαγραφεί το πλαίσιο στο οποίο λειτουργούμε σήμερα και πώς σχετικά η οικονομία μας έχει μπει σε ένα τελείως διαφορετικό δρόμο. Εγώ θέλω από την πλευρά μου να σας δείξω μια πολύ σύντομη παρουσίαση και να επισημάνω ορισμένα τεχνικά ζητήματα όσον αφορά τον τρόπο αξιοποίησης αυτού που λέγεται εργαλείο, χρηματοδοτικό εργαλείο δανείων Ταμείου Ανάκαμψης. Στο folder το οποίο έχει φτιάξει, το πολύ χρήσιμο folder που σας έχει φτιάξει το Οικονομικό Μελητήριο, θα δείτε αναλυτικά όλη την παρουσίαση, τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. Εγώ θέλω λίγο να τονίσω κάποια ζητήματα, κυρίως για να αντιληφθείτε το πόσο εύκολο και χρηστικό είναι το συγκεκριμένο εργαλείο, το πόσο πρακτικά δυνατό είναι για μια οποιαδήποτε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους, και αυτό πρέπει να το τονίσουμε, γιατί κιόλας όλο αυτό το διάστημα που το ζούμε, το συγκεκριμένο εργαλείο που ξεκίνησε ουσιαστικά το Φεβρουάριο μέχρι σήμερα, έχει χρησιμοποιηθεί από πολλές διαφορετικές επιχειρήσεις,
τόσο ανεξαρτήτως μεγέθους, όσο και ανεξαρτήτως κλάδων. Έχουμε εδώ, για παράδειγμα, και την περίπτωση μιας πολύ μεγάλης επένδυσης που πραγματοποιήθηκε στην Κομωτινή, πάνω σε ένα εργοστάσιο μπαταριών, νομίζω ότι το ξέρετε περισσότεροι. Αλλά αυτό δεν είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Υπάρχουν και πολλά άλλα παραδείγματα, τα οποία συμβαίνουν σε πάρα πολλές περιφέρειες της χώρας, που ουσιαστικά δίνουν το πνεύμα και το πώς μπορεί να αξιοποιηθεί αυτός ο χρηματοδοτικός μηχανισμός. Πριωτού ξεκινήσω λίγο και κάποια ζητήματα, τα δούμε πώς πρακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Απλά να έχουμε στο μυαλό μας ότι αυτό το εργαλείο σήμερα έχει ακόμα μεγαλύτερη αξία. Έχει ακόμα μεγαλύτερη αξία γιατί τα επιτόκια έχουν φτάσει σε ένα τελείως διαφορετικό επίπεδο από αυτό που ξέραμε πριν από ένα χρόνο. Θα συνεχίσουν, οι δικές μας εκτιμήσεις είναι ότι θα συνεχίσουν να αυξάνονται. Και συγχρόνως βιώνουμε μία οικονομία όπου η ανάγκη για επένδυση είναι πολύ μεγαλύτερη από ποτέ. Άρα έχουμε την ανάγκη να επενδύσουμε, έχουμε την ανάγκη προφανώς να βρούμε χρηματοδοτικά κεφάλαια. Αυτά όμως τα χρηματοδοτικά κεφάλαια θα πρέπει να είναι να προσφέρονται με έναν τρόπο που είναι ελκυστικός και αρκετά πρακτικός από πλευράς των επιχειρήσεων, προκειμένου να το αξιοποιήσουν άμεσα, γρήγορα και αποτελεσματικά και να εκμεταλλευτούν την οικονομική τη συγκυρία αυτή, γιατί άλλωστε τα χρηματοδοτικά εργαλεία υπάρχουν σήμερα, δεν ξέρουμε για πόσο καιρό θα υπάρχουν, άρα σήμερα είναι η εποχή που μια επιχείρηση πρέπει να επενδύσει, πρέπει να προετοιμαστεί για την επόμενη μέρα. Και συγχρόνως, όπως θα δούμε αμέσως τώρα, όλο το στήσιμο βοηθάει ουσιαστικά τις επιχειρήσεις να πάνε στην επόμενη μέρα. Και γιατί, πώς πρακτικά ουσιαστικά και τις βοηθάει. Και δεν θέλω να μπω στα έτσι και να κουράσω με πάρα πολλά νούμερα και με πάρα πολλά στοιχεία. Σήμερα, μια επιχείρηση η οποία καλείται να επενδύσει χρειάζεται ουσιαστικά να έχει μια πρόσβαση σε χρηματοδοτικά κεφάλαια. Το σκέλος των δανείων, το οποίο υπάρχει, και επισέρχομαι σε αυτό γιατί υπάρχει και το σκέλος των επιδοτήσεων, σας είπε και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου για κάποιες επιδοτήσεις οι οποίες ήδη τρέχουν αυτή τη στιγμή, ανέφερε και ο Υπουργός, υπάρχει οικονομικός μετασχηματισμός, υπάρχει το εξοικονομώ επιχειρώντας, υπάρχει η έξυπνη μεταποίηση, υπάρχουν ουσιαστικά πάρα πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία δίνουν επιχορηγήσεις. Υπάρχει όμως και το σκέλος των δανείων, όπου πρακτικά η κάθε επιχείρηση, τι χρειάζεται να έρθει να κάνει, το μόνο που απαιτείται, και θέλω να πω απευθείας στο πρακτικό σκέλος, είναι να δει τα επενδυτικά της σχέδια και με βάση τον σχεδιασμό της, να δει η συγκεκριμένη επένδυση, η οποία ενδιαφέρεται να κάνει, σε ποιον από τους 5 πυλώνες είναι δυνατόν να ενταχθεί. Οι πυλώνες αυτοί είναι με τέτοιο τρόπο χτισμένοι που πρακτικά οποιαδήποτε επένδυση μπορεί να έρθει και να αξιοποιήσει αυτό που λέγεται πολύ χαμηλότοκος δανεισμός. Εκτός των άλλων, είστε και ένας άνθρωπος για δύσκολες εξισώσεις και σταυρούς σε δυνατούς λύτες. Λύστε μας λοιπόν αυτή την απορία που έχουμε στα κινητήρια και στο και στο Δημήτρη που κάνει το Δημήτριο μας στην Ακαδημία της Αντιπροεδρίας. Αυτό το παραγωγικό μοντέλο, στο οποίο βοηθά και βασίζεται το πρόγραμμα αυτό από τις 750.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στο μυαλό σας, αυτό το προσωπική σας γνώμη, σε πόσες αναφέρεται να μείνουν πληρώσιμες στο τέλος. Ξεκινήσουμε, η απάντηση είναι πιο σύντομη. Οπότε, ναι, θα σας πω, θα την κάνω πιο. Γνωρίζετε τι εννοώ. Όλα αυτά που παρουσιάσαμε εδώ είναι πάρα πολύ ωραία. Βλέπω την αγωνία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Βλέπω τα 21 δις που θέλετε να καλύψουμε. Φοβάμαι ότι δεν θα τα καλύψουμε. Και ο λόγος είναι αυτός. Γιατί αν από τους 100 επιχειρηματίες που είμαστε εδώ μέσα σήμερα ακολουθήσουμε όλοι αυτό το business plan και αυτά που ανέφερε ο κύριος προηγουμένως, δεν μπορούσαμε να πάρουμε αυτό που είπε. Και ο λόγος είναι τα κριτήρια. Και δεχτήκατε την ερώτηση στην κεντρική ένωση επιμελητηρίων στη Θεσσαλονίκη. Και από τότε μέχρι τώρα σας ζητώ αν έχουμε κάποιο νέο να μας πείτε. Γιατί τα κριτήρια αυτά που επέθεσαν δεν τα πληρούν οι επιχειρήσεις.
και αν στις υπόλοιπες οικονομίες το πρόγραμμά μας δεν είναι οικονομικό. Μπορώ να σου πω ότι θα συμφωνήσω για, για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Γιατί αυτές έχουν την ανάπτυξη. Είναι κοινωνικό. Γιατί εμείς δεν έχουμε στο παραγωγικό μας μοντέλο το 90% από μεγάλες επιχειρήσεις όπως τις αρνητικές οικονομίες. Εμείς έχουμε το 90% από μικρές. Άρα, όταν θα χρηματοδοτηθούν αυτά τα κριτήρια των 10% των επιχειρήσεων, γιατί όπως είδατε προηγουμένως αποτυπώθηκε με αγωνία ότι 50.000 ήταν αυτές και θέλαν κατά τον πρόεδρο να γίνουν 100.000 αυτοί που μπορούν να εκπληρώσουν τα κριτήρια, τότε θα έχουμε ένα άνοιγμα της ψαλίδας ανταγωνιστικότητας ανάμεσα σε αυτούς που θα χρηματοδοτηθούν και είναι οι μεγάλοι και τους μικρότερους. Άρα, μιλάμε για μεγαλύτερο άνοιγμα, άρα, μιλάμε για μεγαλύτερο πρόβλημα στις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Αυτό είναι το ερώτημα που θέλω να μου απαντήσετε και πώς πρέπει στο μυαλό σας, όχι μια αίσθηση κριτική με πραγματική κουβέντα. Γιατί την επιμελητήρια ξέρετε, τους εκφράζουν όλους, μικρούς και μεγάλους. Η ερώτηση είναι, πώς το λένε, στην Αμερική θα είναι $1 billion question, να νομίζω είναι $1 billion και παραπάνω. Λοιπόν, καταρχήν έχουμε 750.000 επιχειρήσεις και τις 750.000 βάζουμε μέσα και πάρα πολλούς αυτοαπασχολούμενους που από την φύση τους μπορεί να ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά δεν είναι επιχείρηση. Να ξεκινήσουμε από αυτή τη βασική αρχή, ότι κάποιος που κάνει μια δουλειά αυτοαπασχολούμενου δεν λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο που λειτουργεί μια επιχείρηση που έχει εργαζομένους. Γιατί ο αυτοαπασχολούμενος, όταν είναι μόνος του, θα μπορεί να κάνει επιχείρηση, μια χαρά. Αλλά όταν είναι μόνος του, δεν έχει business plan. Το business plan είναι η ζωή του. Δηλαδή, αν πάει κάτι άσχημα στη ζωή του, το business plan πάει στραφή. Αν μια επιχείρηση των 10-20 ανθρώπων κάτι συμβεί σε έναν άνθρωπο που δουλεύει εκεί, η επιχείρηση μπορεί να κρατηθεί. Συνεπώς, τα τραπεζικά κριτήρια για τον αυτοαπασχολούμενο δεν είναι τα ίδια με τα τραπεζικά κριτήρια για την επιχείρηση. Η τράπεζα δεν θα δει τον αυτοαπασχολούμενο με ένα business plan, θα τον κοιτάξει σαν ένα πρόσωπο. Θα τον κοιτάξει μισό φυσικό πρόσωπο, μισό επιχείρηση. Όταν θα αφαιρέσουμε τους αυτοαπασχολούμενους, πάμε σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων που απασχολούν 1-5 άτομα. Το πρόβλημά μας, το συντονικό πρόβλημα της οικονομίας, δεν είναι ότι έξω έχουμε μόνο μεγάλες και δεν έχουμε μεγάλο μερίδιο στις μικρές, είναι ότι και στις μικρές και στις μεσαίες και στις μεγάλες επιχειρήσεις έχουμε πολύ μικρότερο μέσο μέγεθος από ό,τι οι ανταγωνιστές μας στην Ευρώπη. Έχουμε το μικρότερο μέσο μέγεθος επιχείρησης σε όλα τα επίπεδα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό είναι μια, αντιλαμβάνεστε, μια ακραία κατάσταση, η οποία προφανώς δεν μπορεί να αποδώσει παραγωγικότητα. Γιατί δεν μπορεί να αποδώσει παραγωγικότητα, γιατί όταν έχει πολύ μικρό μέγεθος, δεν μπορείς να δημιουργείς αυτό που λέμε στα οικονομικά οικονομίες κλίμακας. Δηλαδή δεν μπορείς να υποφεληθείς από τα πλεονεκτήματα της μεγαλύτερης οργάνωσης. Τώρα, γιατί να κρατάς μια επιχείρηση πολύ μικρή? Ένας λόγος είναι ότι μπορεί να θέλεις να κάνεις μια επιχείρηση που είναι απλώς επιχείρηση διαδήλωση. Έχουμε ένα μαγαζί, θέλω να ζω μέσα από αυτό το μαγαζί, πολύ καλά κάνω. Είναι ένας τρόπος για να βλέπω τα πράγματα. Δεν θέλω να ανοιχτώ. Δεν είναι στην πρόθεσή μου να ανοίξω 10 μαγαζιά. Αυτό είναι ένα είδος επιχειρηματικότητας. Θα εκπαντούν στον κόσμο, να σου αφήσουν στην άκρη. Είναι λογικό. Όταν πας τώρα στην επιχειρηματικότητα αυτών που θέλουν να μεταφερθούν, αυτός που έχει ένα μαγαζί και η φιλοδοξία του να τα κάνει 10, δεν είναι να ζει καλά από το ένα, τότε εκεί αναγκαστικά για να δουλέψει αυτή η επιχείρηση θα χρειαστεί να φέρει και άλλους εργαζομένους και άλλους συμφέροντες. Εμείς, ποιο είναι το πρόβλημά μας? Αποφεύγουμε τη συνεργασία. Αποφεύγουμε τη συνεργασία ως λαός, θα έλεγα σχεδόν όπως ο διάλογος στο λιμάνι. Η έλλειψη συνεργασίας μπορεί να οφείλεται εν μέρη στο ότι κάποιοι, δεν ξέρουμε πόσο είναι ο αριθμός, αλλά είναι ικανός, επιλέγουν
να επιβιώνουν κάποιο συνταγωνισμό μη παρουσιάζοντας ο κύριος το πραγματικό κριτήριο. Το ξέρετε όλοι, υπάρχει ως φαινόμενο. Εγώ έχω ολόκληρους κλάδους που μου έρχονται οι συνδικαλιστικοί τους εκπρόσωποι και λένε κάντε κάτι, διότι εμείς που δείχνουμε το κρύο μας, μας χτυπάνε αλλήλοι αυτοί που δεν το δείχνουν και είναι δίπλα μας, είμαστε και εμείς οι πρόβλησες και αυτοί οι πρόβλησες. Αυτό είναι ένα φαινόμενο. Καλώς ή κακώς το γνωρίζουμε υπάρχει. Και υπάρχει και το άλλο φαινόμενο, είναι άνθρωποι που τους χτύπησε η κρίση πολύ άσχημα και είναι μονίμως σε μια κατάσταση μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας και δεν μπορούν να αυτοκολλήσουν. Δεν μπορούν να βγουν από την παγίδα του ιδιωτικού κρέους. Τι μπορείς να κάνεις. Το βασικό πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι να ενθαρρύνεις τη συνεργασία. Έχουμε για πρώτη φορά περάσαμε ένα νόμο που τον υπέγραψα, τον έφτιαξε και υπέγραψε ο ίδιος, που δίνουμε πολύ σοβαρά κίνητρα για συνεργασίες. Δεν είπα κάτι, εδώ είναι αγροτική περιοχή και επειδή θα έχετε και συμβολιακή γεωργία, υποθέτω. Περάσαμε σε αυτό το νόμο ότι όποιοι αγρότες συνεργάζονται με οποιοδήποτε τρόπο, είτε είναι μέλη συνεταιρισμών, είτε θα γίνουν μέλη συνεταιρισμών, είτε κάνουν ομάδα παραγωγών, είτε θα κάνουν ομάδα παραγωγών, είτε είναι σε συμβολιακή γεωργία, είτε θα κάνουν συμβολιακή γεωργία, του μειώνουμε το φόρο εισοδήματος 50%. Ιστοδυναικές. Τεράστιο όφελος για κάποιον που θέλει να κάνει οργανωμένη αγροτική παραγωγή. Αλλά οι συνεργασίες δεν αφορούν μόνο τις αγρότες, αφορούν και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις το παντός. Και δίνουν στις συγχωνεύσεις ένα πλεονέκτημα 30% μείωση του φόρου μέχρι 9 χρόνια, όταν γίνεται συγχώνευση, με maximum φορολογικό φόρος που μπορείς να πάρεις, 500.000 ευρώ. Αυτό είναι πολύ ισχυρό κίνητρο για συγχωνεύσεις και δίνουμε αντίστοιχο κίνητρο και για συνεργασία αν πολλές μικρές επιχειρήσεις φτιάξουν ένα νομικό πρόσωπο από κοινού για να κάνουν, ας πούμε, κοινή αγορά αγαθών, κοινές αποθήκες, κοινά logistics, κοινό marketing. Δίνουμε σε αυτούς που μπαίνουν στα franchise, όχι στον franchise, σε αυτόν που είναι που μπαίνει στα franchise, δίνουμε επίσης 30% μείωση του φόρου για την πρώτη του ετία μέχρι 120.000 ευρώ.